Ναι, σημερινή ημέρα είναι ίσως η τελευταία μέρα που το πρώην ΙΚΑ είναι ανοιχτό, διότι περιμένουμε το ΦΕΚ, ούτως ώστε να σφραγιστεί, να παραδοθεί το υποκατάστημα. Από ό,τι φαίνεται, μετά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ενός μηνός, από ό,τι λέει ο Υπουργός, από τα λεγόμενά του, από εκεί και πέρα να φτιάξει τον καινούριο φορέα, που είναι το παιδί το λεγόμενο, έτσι. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο υγειονομικός χάρτης της Δράμας και αν το υποκατάστημα είναι μέσα στα σχέδια του καινούργιου συστήματος. Έτσι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Εάν είναι στα σχέδια, θα γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου με ορισμένες ειδικότητες, γενικές ειδικότητες, όπως π.χ. είναι του γενικού γιατρού, του παθολόγου, του παιδιάτρου και ίσως του καρδιολόγου. Θα δουλεύει σε 7 ώρη βάση, σε 24 ώρη βάση μάλλον. 7 ώρες εργασία το πρωί και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και ορισμένες εφημερίες τη νύχτα. Έτσι. Βήματα προς τα πίσω να πούμε, έτσι. Από ό,τι φαίνεται φτιάχνεται ένα σύστημα, όλα πάνε προς ιδιωτικοποίηση της υγείας, διότι με το καινούργιο νομοσχέδιο ο οποίος γίνεται αγοραστής υγείας και όχι πάροχος υγείας. Όταν λέμε αγοραστής υγείας, θα αγοράζει υγεία από τους ιδιώτες και την προσφέρει στους ασφαλισμένους. Τώρα, αυτή η υγεία θα δούμε, ας περιμένουμε, όποια μεταρρύθμιση κρίνεται στην πορεία. Έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αποτύχει, διότι είναι πολύ βεβαιασμένη και χωρίς τους γιατρούς, έτσι, χωρίς τους εργαζόμενους. Τι θα γίνει με τον κόσμο που εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από το ΙΚΑ, θα μπορεί να εξυπηρετηθεί αργότερα ή θα πηγαίνει κάπου αλλού? Κοιτάξτε, θα φτιαχτεί και ένα δίκτυο από ό,τι φαίνεται ιδιωτών γιατρών έξω με 200 επισκέψεις. Με 200 επισκέψεις, αυτό λέει τουλάχιστον το σχέδιο, αυτό λέει το πρόγραμμα. Θα δούμε λίγο όλα, είναι στην πορεία θα τα δούμε. Δεν μπορείς να πεις τίποτε αν αυτό το σχέδιο θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Σίγουρα όμως, το σίγουρο είναι ότι γίνεται ένα φτηνό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο δεν θέλουν να ξοδεύουν χρήματα. Τώρα, το φτηνό σχέδιο μπορεί να έχει και φτηνή υγεία. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και τώρα με την απεργία των γιατρών. Οι γιατροί είμαστε σε απεργία 2,5 μήνες, έτσι. Το υποκατάστημα υπολειτουργεί, λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα εξυπηρετούνται κάποιοι, φυσικά ο κόσμος δεν εξυπηρετείται, έτσι, δεν εξυπηρετείται, τι να λέμε αλήθειες. Τώρα φυσικά από τη μέρα που θα κλείσει, μάλλον είναι σήμερα η μέρα, περιμένουμε το ΦΕΚ, ο κόσμος θα πρέπει να εξυπηρετείται όσον αφορά το δημόσιο φορέα στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βρέθηκαν έξω από τον ΕΟΠΗ πρώην ΙΚΑ να στηρίξουν τους εργαζόμενους του ΕΟΠΗ στον αγώνα που κάνουν. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους της περιοχής να συστρατευτούν στον αγώνα των υγειονομικών για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί λίγο πολύ έχουν εμπειρία, γνωρίζουν ότι με αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε θα βάλουν ακόμα βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Ήδη για μια συνταγογράφηση πληρώνουν 10 ευρώ για να βρουν ένα γιατρό. Με το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο μετατρέπεται μόνο σε αγοραστής υγείας, δηλαδή δεν θα παρέχει υγεία το ίδιο, αλλά μόνο με συμπεριληπτικούς γιατρούς απ' έξω, και θα αναγκάζεται να περιπλανείται ο ασθενής για να βρει γιατρό που δεν έχει πιάσει το πλαθμό των 400 ασθενών. Εμείς καλούμε να βγάλουν συμπεράσματα, να μην περάσει αυτό το αντιλαϊκό αντιεργατικό νομοσχέδιο και μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ να συστρατευτούν να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική όσον αφορά την υγεία, που σε αυτή τη φάση ας πούμε φαίνεται ότι περνάει η κυβερνητική πολιτική.